Κυρία Μάνου, ήσασταν εκ των ομιλητριών χθες. Ναι, ναι, ναι. Πώς και έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, ειδικά για το πρόσωπό σας. Γιατί αποφασίσετε να μιλήσετε? Γιατί το θέμα της Μακεδονίας είναι ένα θέμα για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή είχα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και είχα δηλώσει ότι τον στηρίζω σε μια πρώτη φάση, αρκετά έτσι. Το 2015. Κανένα χρόνο, ενάμιση. Όχι, δεν ήταν μόνο οι δύο ψήφοι. Ναι. Ήταν και για να. Ένθερμα κιόλας. Ένθερμα και. Φανερά. Απολύτως. Ναι. Πάντα εγώ έτσι κινούμαι. Αλήθεια. Λοιπόν, και κάποια στιγμή. Μάλιστα, διάβασα χθες κάποια δήλωσή σας ότι δεν σας μιλούν οι φίλοι σας επειδή στηρίζετε το. Έχω πολλά με τους φίλους μου, πάρα πολλά. Αλλά είναι άλλη εκπομπή, ναι. Παραπολιτικό έτσι. Να το αφήσουμε να κάνουμε τίποτα κανένα βραδινό. Κάνετε καινούριους φίλους όμως. Έχω πολλούς καινούριους φίλους. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι κάποια στιγμή εγώ ήθελα να διαχωρίσω την προσωπική μου ιστορία από την επιλογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό ήταν το βασικότερο κίνητρο, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολιτικές εξαρτήσεις. Διαφωνώ με το πολιτικό φάσμα από το Μιχαλολιάκο μέχρι τις πυρήνες της φωτιάς. Δεν βρίσκομαι πουθενά. Έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου, τα οποία επεξεργάζομαι, γιατί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια, ήμουνα στο σπίτι μου και έγραφα τις θέσεις μου, τις πολιτικές, τα τραγούδια μου. Τα έχω γράψει όλα αυτά. Έτσι, για το υπηρώτικο τραγούδι, για τους μετανάστες, για τους λαθρομετανάστες, για το ότι είναι 17 Νοέμβρη. Έχω γράψει τα πάντα. Τα έχω καταθέσει. Οι απόψεις μου είναι γνωστές για όποιον θέλουν. Αυτό λοιπόν που έχω εγώ σαν σημείο αναφοράς είναι η προσωπική μου ιστορία. Είναι οι αξίες μου, η προσωπική μου ηθική και η ιστορία μου. Εκεί δίνω λόγο. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη κανενός και δεν συμφωνώ σας με κανένα. Προσβάλλει δηλαδή η γενικά. Κυβερνητική τακτική στην συμφωνία των. Με προσβάλλει το να θεωρηθώ. Που αναφέρετε και τις δικές σας αξίες. Με προσβάλλει το να θεωρηθώ συμμέτοχος σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στην Ελλάδα και στην περιοχή, βεβαίως. Πάντως, θέλω να σας πω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε απολύτως, γιατί έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει τεκτονικά πράγματα και στην προσωπική ζωή των καθενών, του κάθε ανθρώπου και στην πολιτική ζωή. Ωστόσο, ήταν γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη θέση. Όχι, όχι σε μένα. Δεν παρακολουθούσα. Δεν ήταν κάτι καινούργιο, δηλαδή. Όχι, 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 όχι. Κάνετε λάθος. Εγώ δεν το ήξερα. Σκοπίμως δεν έπαιρνε θέση. Κοιτάξτε, και μας κοίμιζε. Το έβγαλε ξαφνικά. Εγώ δεν θα πω αυτό. Για το θέμα των Σκοπιανών. Καλά, υπήρχαν στελέχη που είχαν τοποθετηθεί. Τα στελέχη, ναι, αλλά ίσα ίσα λέγανε Μακεδονία και Μακεδονία χρόνια. Παιδιά, συγγνώμη. Εγώ δεν ήξερα καν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την παγκοσμιοποίηση. Σας μιλάω ειλικρινά, στο λόγο της τιμής μου, μέχρι πριν από 2 μήνες δεν το ήξερα αυτό. Και γιατί προσπαθώντας να καταλάβω γιατί τόσο, όχι 2 μήνες, 6 μήνες. Τα έχει πει όλα. Λοιπόν, η νέα αριστερά. Ακριβώς. Όταν άρχισα λοιπόν αριστερά. Και να εντρυφώσω όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Το Μάζι, τον Καραμπελιά, τον Συρίγο, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους βγάζω το καπέλο, δηλαδή τους Φίλιδες, τον Γρυβά που μας ενημερώνουν, ας πούμε, με τις γνώσεις τους και, το έχουν το θέμα, εν πάση περιπτώσει, και μας ενημερώνουν. Είναι ολοφάνερο αυτό το πράγμα, δηλαδή. Αλλά εγώ μέχρι τότε δεν ήξερα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα μείνει στο 92. Η εκτίμησή σου ποια είναι? Θα ακούσει κάποιος το μήνυμα, το έλαβαν χθες? Η εκτίμησή μου και. Γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Να σας πω λοιπόν εγώ γιατί έμπλεξα σε αυτήν την ιστορία τη συγκεκριμένη, του συλλαλητηρίου. Διότι εγώ θα πήγαινα στο συλλαλητήριο όπως οι άλλοι, σαν ένας από τους παρευρισκόμενους. Με πήραν το Σάββατο, τελευταία στιγμή, να μιλήσω. Και πήρα την ευθύνη να το κάνω, γιατί κατάλαβα και από τους φίλους μου στο Facebook, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, και το Facebook και το Twitter, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα απαξιώνουν αυτά τα μέσα, και βλέπω το μέλλον όλο να συμβαίνει εκεί. Καταλαβαίνω λοιπόν από τα μηνύματα που μου στέλνουν αριστεροί φίλοι μου, ότι δεν τολμούσαν να διατυπώσουν τη θέση τους σε φίλους, σε φιλικό περιβάλλον, στην παρέα τους, ακριβώς γιατί φοβόντουσαν τη ρετσινιά του εθνικιστή. Με τις μικρές μου δυνάμεις και χωρίς να έχω ούτε στο ελάχιστο το κύρος ή το εκτόπισμα του Θεοδωράκη, του Μίκη, ανέλαβα να πάρω, να εκπροσωπήσω αυτό τον κόσμο που είναι δημοκράτης,
Και που φοβόταν να κρυφνός δημοκράτης, ναι, και μόνο δημοκράτης, mm-hmm. που είναι αριστερή ζωή, αριστερός ή ανένταχτος ή ενταγμένος, γιατί ήταν και ενταγμένοι άνθρωποι οι οποίοι mm-hmm. ντρεπόντουσαν. Μου λέγανε ντρεπόμαστε να πούμε ότι αγαπάμε την πατρίδα μας. Και έτσι έγινε εσύ η φωνή τους. Και έτσι ανέλαβα να πάω να τα πω και μάλιστα. Για αυτή την ντροπή υπεύθυνος ποιος είναι? Γιατί, για αυτή την ντροπή. Δηλαδή για το γεγονός ότι αισθάνονται ντροπή οι φίλοι σας που λέτε. Ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι κάνουν λάθη. Είναι σαφέστατο ποιος είναι υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Όλοι και γι' αυτό έρχομαι και το λέω εφθασός.